Θα πρέπει στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι ο ειδικευόμενος γιατρός είναι εκπαιδευόμενος και η εκπαίδευση είναι πολύ βασική γιατί είναι το μέλλον μας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που μετατρέπουν τους αγροτικούς αλλά και τους ειδικευόμενους γιατρούς σε προσωπικούς. Είμαστε όλοι υπέρ του ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικός γιατρός και πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει έναν οικογενειακό προσωπικό γιατρό ο οποίος να τον περιθάλπει όταν παραστεί ανάγκη. Αλλά από την άλλη, όταν λέμε προσωπικός γιατρός, εννοούμε έναν γιατρό ο οποίος θα είναι εκπαιδευμένος, δεν θα είναι απλά μία άσπρη μπλούζα την οποία θα βάζουμε να κάνει μία δουλειά. Θα υπάρχουν γιατροί που θα έχουν ασθενείς που δεν μπορούν να τους δουν στο ιδιωτικό τους ιατρείο, θα τους δουν άλλες ώρες. Είναι κάτι σαν το παλιό σύστημα του ΤΕΒΕ, ένα παράξενο πράγμα. Μόνο και μόνο για την 1η-1η του 25, που είναι και η τελική καταληκτική ημερομηνία, να υπάρχουν παντού οι πολίτες να έχουν προσωπικό γιατρό. Και ας είναι και σε άλλο νομό, και ας είναι αρκεί να είναι στην ίδια υγειονομική περιφέρεια, thanks God που λένε, πάλι καλά. Όπως σημειώνουν οι γιατροί, με τη συγκεκριμένη πρακτική θα προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των ασθενών, αλλά και για τους ίδιους τους επιστήμονες που θα κληθούν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις χωρίς να είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Ο ειδικευόμενος γενικής ιατρικής υπαθολογίας που θέλει να κάνει εξωνοσοκομιακή πράξη, κλινική πράξη, είναι πολύ καλό στο τελευταίο της ειδικότητας και πιο νωρίς ακόμα να πάει σε έναν προσωπικό γιατρό, σε έναν γιατρό πρωτοβάθμιας δίπλα του, να μάθει πώς γίνεται όλο αυτό το πακέτο που λέγεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και έτσι θα βγει έτοιμος αμέσως μετά μόλις πάρει την ειδικότητά του να το κάνει. Τώρα να το κάνει πριν, χωρίς να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι θα γίνουν άντε τους βαφτίζουν από προσωπικοί γιατρούς και γίναν προσωπικοί γιατροί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί και θα πρέπει να προστατευτεί η έννοια του ειδικευόμενου ως εκπαιδευόμενου. Παράλληλα, οι γιατροί φοβούνται πως θα δημιουργηθούν ασθενείς δύο ταχυτήτων. Εκείνων δηλαδή που θα έχουν ως προσωπικό γιατρό έναν ειδικευμένο επιστήμονα και όσων θα εμπιστευτούν την υγεία τους σε ένα αγροτικό γιατρό ή ειδικευόμενο, με την ανισότητα για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας να είναι ανεπίτρεπτη. Ο ειδικευόμενος είναι εκπαιδευόμενος. Ο αγροτικός ιατρός δεν είναι καν ειδικευόμενος. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, δηλαδή τους βάζει σε έναν ρόλο ο οποίος μπορεί να είναι ένας εύκολος ρόλος για ένα παιδί 17 ετών, είναι ένας δύσκολος ρόλος για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σύμπλοκα νοσήματα. Τι θα κάνεις εκεί?